Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καλώ ορίσατε στην εκπομπή Capital Sports. Πρεμιέρα για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, αφού ξεκίνησε το πρωτάθλημα με κουτσουρεμένη αγωνιστική. Δεν αγωνίστηκαν οι Ευρωπαίοι. Είχαμε στενέ νίκε με το ίδιο σκορ τη ΑΕΛΕΠΗ του Ερμή στο γήπεδο Αμόχωστο, τη Ομόνια στο Γκάσι επί τη Αλκή Ορόκληνη και βεβαίω χθε το διπλό τη Ανόρθωση που δύσκολα πέρασε από το Μακάριο απέναντι στη Δόξα. Πριν πάμε στου φιλοξενούμενου, να αναφέρουμε ότι ανακοίνωσε με τη γραφή του απόγευμα η ΑΕΛ πήρε δανεικό για ένα χρόνο από τον Αποέλ τον Ανδρέα Μακρύ που ακόμα είναι στα 22 του γιατί ουσιαστικά έπαιξε επαγγελματικά ποδόσφαιρο από τα 16 του χρόνια. Ήταν λίγο στην αφάνεια τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Να δούμε κατά πόσον θα αναγεννηθεί στην ΑΕΛ κάτι που περιμένει να κάνει και ο Μητίδης στους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Απόψε κοντά μας είναι ο Σίμος Κρασάς, γνωστός. Καλησπέρα Σίμο. Πρώην Ναι, <laughs> Καλησπέρα πολύ. Βαγγελματικά νομίζω δεν παίζει κάπου. Όχι, φτάνει. Ε, καλησπέρα και πάλι σε εσένα και σε όλου όσου μα βλέπουν και καλή χρονιά ποδοσφαιρική, αθλητική ποδοσφαιρική να έχουμε. Και ο Νικόλα Μαρτίδης, κοντά μα προπονητή. Οποίος... Πόσο καιρό είσαι στο Ταμείο Ενεργεία, Νικόλα, Θα σου βρει καμιά δουλειά τουλάχιστον. 8 μήνε. Το θέμα δεν είναι να βρει δουλειά, αλλά να βρει καλή δουλειά. Ναι, με σωστέ συνθήκε. Εσύ μίλα εκ ασφαλού γιατί ό,τι και να γίνει, εσύ τη θέση την έχει εδώ από την πλεπού, <laughs> Μα μην το λε αυτό τα πράγματα μεταβάλλονται, εμφανίζονται νέα παιδιά στον χώρο. Ε, εσύ ενημερώνεσαι όμω και έτσι είσαι ένα βήμα πάντα μπροστά. Ναι. Το θέμα είναι αυτό τώρα, αφού ξε... είπα, μιλήσαμε γι' αυτό. Ε, πρόσφατα, όταν ήταν να κάνουν την αύξηση των ομάδων, τη το φρέναρε ο πρόεδρο τη κόμμα, ο Κούμα, ε, είχε ελεχθεί, δεν ξέρω, κάποιο παράγοντα έκανε δήλωση ότι ένα από του λόγου που θέλουμε να αυξήσουμε τι ομάδε από 12 σε 14 ή σε 16. Είναι για να υπάρξουν περισσότερε θέσει εργασία και σε παίχτε και σε προπονητέ. Ε, ποια είναι η άποψή σου, ω επαγγελματία προπονητή, Έτσι. Θα ξεκινήσω από τα, την περσική χρονιά από τι 14 ομάδε που είχαμε ξεκινήσει, την προηγούμενη yeah. χρονιά, 7 προπονητέ ήταν Κύπροι. Το θέμα δεν είναι πόσοι θα εργοδοτήσουν, αλλά πόσοι θα αφήσουν μέχρι το τέλο να δουλέψουν. Ναι. Γιατί στι πλήρε περιπτώσει οι Κύπροι και οι ποδοσφαιριστέ και οι προπονητέ είναι χαμηλό μισθή. Άρα είναι πιο εύκολο για την εκάστοτε διοίκηση να αποδεσμεύσει ποδοσφαιριστή ή προπονητή, γιατί θα είναι μικρή η αποζημίωση γιατί αποζημιωση γιατι συμβάσει στον επόμενο. Εννοεί ότι είναι και πιο εύκολο να βρει και τη φόρμουλα με τον Κύπριο. Ενώ ο ξένο μπορεί να σηκωθεί να φύγει, να τρα, τραβήξει μετά στην UEFA, στη FIFA, να πάρει τα λεφτά του. Ο Κύπριο μπορεί να το κάνει το πράγμα. Είναι και πιο ακριβό μισό όμω ο ξένο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εκτό το ότι θα πάει στο έξω. Τώρα με του Κύπριου ε, ποδοσφαιριστέ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο για το πόσοι πρέπει να παίζουν, πόσοι δεν πρέπει να παίζουν. Ε, κάθε χρονιά, επειδή παίζουν ακόμη πιο λίγοι, αντί να διαρωτούμαστε γιατί δεν παίζουν, ε, κάθε προπονητή που έρχεται δεν βάζει τον Κύπριο, έχει κάτι με τον Κύπριο. Πάντα λέω: Οι, Κύπροι Κύπριοι προπονητέ δεν βάζουν του Κύπριου, έχουν κάτι μαζί του. Το θέμα είναι στι υποδομέ, στη βάση, <σουν> βάση στη βάση του, να εξελιχθούν ποδοσφαιριστέ, ούτω ώστε όταν φτάσουν στην ηλικία να μπορούν να, να παίξουν. Θα να μαζί σου <CUT> ότι υπάρχουν ε, ποδοσφαιριστές ποδοσφαιριστέ που του πετάνε οι προπονητέ και υπα... η σηκώνει η συζήτηση αν σωστά δεν του δίνουν χρόνο συμμετοχή λένε ότι είναι εκτό πλάνο. Έχει δίκαιο πάνω σε αυτό, ε, εν όμω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστέ δεν είναι σωστοί επαγγελματίε. Όμω υπάρχουν και ποδοσφαιριστέ που πραγματικά δικούνται γιατί η ατυχία του είναι ότι είναι Κύπροι και υγιεινεί. Δεν μίλησα αν είναι σωστοί επαγγελματίε. Ναι. Δεν είπα ότι δεν είναι επαγγελματίε οι Κύπροι ναι. ναι. Απλά μιλώ για την ποιότητα των Κύπριων ποδοσφαιριστών. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, καλώ ή κακό, παράδειγμα η ΑΕΛ, τώρα που είναι ο Σίμο εδώ, ο τελευταίο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει η ΑΕΛ. Είναι ο Σίμω. Έχει αυτό, το, λέει, δίκιο, το, το συζητά, δηλαδή, πριν από 15 χρόνια. Ε, mm. Τι σου λέει αυτό, το ναι. πρόβλημα τότε είναι γιατί δεν βάζει Κύπρου προσφερειστέ, γιατί δεν βγάζει κάθε ΑΕΛ Κύπρου προσφερειστέ για να παίξουν. Δεν σου λέω ότι δεν είναι επαγγελματίε, mm. ότι δουλεύουν. Απλά όταν από νεαρή ηλικία δουλεύουν με λάθο τρόπο, όταν mm. φτάσουν στην αντρική, στην αντρική ομάδα και ένα προπονητή ο οποίο έχει πίεση να πάρει αποτελέσματα, γιατί ξέρουμε στην Κύπρο τι γίνεται, του αλλάζουν κάθε 3-4 αγωνιστικέ. Δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει τον, πάλι, θα τον κάθε Σίμων να βελτιωθεί μέσα των παιχνιδιών. Θα βάλει τον πιο έτοιμο, που Αχα. στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ξένο Ποδοσφαίτη. Για να κυνηγήσει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ε. εμπειρικά λέει ότι ο ξένο, ο κοινοτικό, είναι πιο έτοιμο από τον Κύπριο. Ακριβώ. Μα γι' αυτόν το φέρνει για να κάνει διάφορα. Φυσικά δεν πετυχαίνουν όλε οι μεταγραφέ που θα φέρουν τον ξένο. Ναι, ναι. Στι πλήστε ναι, Αλλά υπάρχει και άλλη συζήτηση. Να πάμε και στο Σίμων. Ε, ένα. Ε, μια διοίκηση ή και ένα προπονητή, Νικόλα Μαρτσίδη, Μπορεί να προτιμά του ξένου και για άλλου λόγου. Δεν λέω τώρα όλοι οι προπονητέ <Κιλήσεις> για λόγου ότι ή προμήθειε και τέτοια. Δεν λέω, δεν μπορώ από τώρα ο Α, ο Β, ο Γ τα κάνει τούτα. Αλλά είδαμε περιπτώσει όπου ένα προπονητή συνεργάζεται πολύ με έναν μάνατζερ και παίρνει ξέρω, 7, 8 παίχτε. <Κιλήσεις> <Κιλήσεις> Αυτό <Και Κιλήσεις> να πιστέψω Και, επίση μπορεί ο ένα πρόεδρο το συμφέρει σε εισαγωγικά να φέρει κοινοτικού. Γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Στην Κύπρο είμαστε και ξέρουμε τι συμβαίνει. Αν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τώρα πάει σε άλλη βάση. Συμβαίνουν, όχι αν συμβαίνουν. Εγώ συζητώ καθαρά ποδοσφαιρικά και πώ είναι η αξία του κάθε ποδοσφαιριστή, η ποιότητα του κάθε ποδοσφαιριστή, οι βάσει που έχει και κατά πόσο μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα είναι άλλο θέμα. Α, ερώτημα, επειδή πέρασε και από την ΑΕΚ, πραγματικά ε, ένα οπαδό τη ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεο τη Πρωταθλήτρια Ελλάδο χαίρεται που είδε προχθέ την ΑΕΚ. Την είδε με τη Σέλτικ, την είδε με τη Βίντι, <coughs> που είχε 7 παίχτε Έλληνε στην ενδεκάδα. Δεν σου λέω να έχει 7 Κύπριου, αλλά δεν μπορεί να έχει 3-4 Κύπριους. Σίμω κρασά σου, δίνω πας. Ε, Καταρχά όλα κάπως πρέπει να διαφυλάσσονται από τις βάσεις και το πώ δομούνται κάποιες, ε, ε, κάποια πράγματα τόσο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ένα πρωτάθλημα σωστά. Και να μιλάω συγκεκριμένα για του παίχτε. Ναι. Από τη στιγμή που δεν διαφυλάσσεται και το δύο και τρει παίχτε και τα προσθήματα, βασικά το τι εφαρμόζεται μέχρι στιγμή. Είναι ξεκάθαρο ο ότι δεν. Ο κανονισμό που έθεσε ο Δεκαρέα δεν το φοβάται. <Amazing> δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Ούτε δε σαν ναι. κίνητρο γιατί ο, ο οποιοδήποτε νεαρό ε, θέλει να δει τον εαυτό του και να θέσει τα όνειρά του, τι προσδοκίε του, σίγουρα. Έχει ένα τεράστιο εμπόδιο μπροστά του που ήδη αναφέρατε τρει-τέσσερι παράγοντε μέχρι στιγμή. Αλλά από τη στιγμή που δεν διαφυλάσσεται, το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ αυτό. Βλέπουμε και τον πρόεδρο του, του ΠΑΣΠ, τον Σπύρο, τον οφειτή, να ασχολείται αρκετά ζεστά με το θέμα. Και νομίζω ότι όλα, όλα όσα είπατε πριν ξεκινάνε από αυτό και καθορίζονται ω πολιτικοί. Δεν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα. Γι' αυτό έριξα στην κουβέντα και την Ελλάδα. Και ο ΠΑΟ και έχει τέσσερι παίχτε, α πούμε, στην Εντεκάδα σε παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Εδώ στην Κύπρο προχτέ έπαιξαν τρει ομάδε ε, 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 Europa League και είχε μόνο έναν Κύπριο τον Βασιλείο. Πολυξε... Θέλω να κάνει μια ερώτηση uh. στο Σίμον που έζησε στην ΑΕΚ που λέει: <nécessellow> Σε κάποιε ομάδε στην Ελλάδα. <scary> <coughs> Ρώτησε τον πώ προπονούνται οι Έλληνε ποδοσφαιριστέ και πώ προπονούνται οι Κύπροι ποδοσφαιριστέ ανεξαρτήτω ταλέντου. <Sfe> και okay. τότε θα, θα απαντήσει την ερώτησή σου γιατί παίζουν 7. Έλληνε ποδοσφαιριστέ στην ΑΕΚ και στην Κύπρο δεν παίζουν ένα-δύο-τρει. Ρώτησε του πώ δουλεύουν κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα του Έλληνε ποδοσφαιριστέ. Ναι, αλλά 15 σαν... ναι. χρόνια ήταν ο ναι. Εδώ έχουμε επιτυχίε και στην Κύπρο μεγάλε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δουλεύουν ναι. ναι. Δεν δουλεύουν σωστά. Ο Απόελ, α ο Κάποιοι δουλεύουν σωστά. δεν, δεν αλλάξαν κάτι. Ε... Κάποιοι ε... δουλεύουν σωστά, όχι όλοι. Εκεί ναι. 9 10 σωστά στην στου δουλεύουν σωστά. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι ότι δεν λειτουργούν σωστά σε σχέση να μπει μέχρι ναι. την ομάδα υψηλού επίπεδου. Ρώτηση: Αν συμφωνώ αυτό. με τον Νικόλα, ότι στην Ελλάδα γενικότερα δεν είναι το ίδιο που παρατηρεί στην Κύπρο. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση και το αναγνωρίζει στου περισσότερου ποδοσφαιριστέ. Και αυτό είναι σίγουρα εναντίον στην κουλτούρα που υπάρχει στο πώ εξελίσσεται ένα από νεαρή ηλικία στην Κύπρο, που φυσικά είναι πρώτο υπεύθυνο και αυτό, αλλά και οι ομάδε. Τώρα από στην Ελλάδα, γιατί Ελλάδα μιλούμε για μια, Ελλάδα, μια μεγαλύτερη χώρα που έχει βγάλει να γιατί, εχταράδες και παίζουν πούμε, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Γιατί, ο Παπασταθόπουλος. για παράδειγμα, παίζει. Ναι, πολύ. Κοίταξε πώ δουλεύει ο Παπασταθόπουλο, ε, 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 ακόμη ναι. και στι διακοπέ του. Ναι. Και ούτως ή άλλω τώρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο που παρατηρούμε ότι υπάρχουν περισσότεροι Έλληνες Είναι γιατί την εποχή που αγωνίστηκα εγώ, σίγουρα τα μπάντια ήταν τα τριπλάσια, τετραπλάσια. Ναι, 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 ναι. Οι ομάδε ήταν σε διαφορετικά επίπεδα. Οπότε. Ηταν πιο εύκολο για κάποιον να φέρει ξένο παίχτη. Ναι, ναι, ναι. ε, και αυτοί που ενσωματώναν βασικά ένα ρόστερ σε μια ομάδα ήταν περισσότεροι από τι ίδιε τι ομάδε γιατί στα χρονικά όλα σίγουρα αλλάζαν σιγά σιγά. Ο, ο κορμό των ομάδων τότε υπήρχε ο, ακόμη. Απλό ξεκινήθηκε ο κορμό. Πάνω σε αυτόντα, νομίζω ξεκινήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι παίχτε τη ΑΕΚ ε, Αθηνών Νικόλα, είναι κάποιοι παίχτε που είναι τρία-τέσσερα χρόνια εκεί. Δηλαδή που ήταν και στην τρίτη εθνική, νομίζω. Δηλαδή, έχτισαν έναν κορμό Ελλήνων. Αυτό δυστυχώ δεν το έκανε καμία ομάδα στην Κύπρο. Δεν σου λέω για τι μεγάλε που έχουν την πίεση του στόχου. Δεν το έκανε καμία μικρομεσαία ομάδα που έχει την πολυτελεία να το κάνει, νομίζω. Α σου απαντήσουμε τον Παναθηνιακό που παίζαν χτε. 3, 4, ναι. 19 χρόνια, 20 χρόνια ναι. και κατάφερε να σταθεί έστω με μια αποδυναμωμένη ξάθη. Πιστεύει ότι ποτέ θα μπορούσε στην Κύπρο να παίξει μια ομάδα στην ουσία με τη δεύτερη με τη ομάδα, τη μισή δεύτερη τη ομάδα, και να σταθεί και να μπορέσει να είναι σε αυτό το επίπεδο. Εκεί δουλεύουν πολύ καλύτερα, οι ακαδημίε του δουλεύουν πολύ καλύτερα, δεσμεύονται περισσότερο, όπω λέει και ο Σίμο. Φυσικά έχουν και περισσότερο τον κόσμο για να διαλέξουν ποδοσφαιριστέ. Στην Κύπρο, εκτό από είμαστε ναι. πιο λίγοι. Δεν δουλεύουμε τόσο σωστά. και είμαι αισιόδοξο επειδή τα τελευταία χρόνια μέσω των ιδιωτικών ακαδημιών οι ποδοσφαιριστέ δουλεύουν πολύ καλύτερα τώρα και πηγαίνουν στι ομάδε όταν. Είναι 16-17 παγιά Ούε. χρόνια. Ξεκινούσαν από τα 8-10 τα στι ακαδημίε των ομάδων. Στι ακαδημίε των ομάδων οι προπονητέ που ήταν εκεί, επειδή δεν έπαιρναν πολύ πιο λίγα λεφτά, δεν ήταν και οι καλύτεροι. Απλά ήταν για να περάσει η ώρα λίγο πολύ. Και ένα παίχτη, ο οποίο σάβγαινε, θα ήταν ένα απίστευτο ταλέντο που δεν θα μπορούσε να χαθεί όπω ήταν ο Σίμω. Δηλαδή και να δουλεύονταν σωστά και να μην δουλεύονταν, πάλι θα φτάνε στο επίπεδο για Άντως να πιστεί. Υπάρχει και επιμόρφωση των προπονητών. Στι ιδιωτικέ ακαδημίε. Στι δηλαδή... ιδιωτικέ ακαδημίε, αυτό που πληρώνει, αυτό θα πάρει. Παίρνει έναν προπονητή με τα προσόντα εκείνα. Στι ακαδημίε των ομάδων, ακόμη και μέχρι σήμερα, ίσω να παίρνουν προπονητέ επειδή ίσω έπεξε εκεί, ίσω ε, ξέρει τον Α, τον Β. Στι ιδιωτικέ ακαδημίε, επειδή είναι ανταγωνιστικά τα πράγματα πλέον, παίρνουν προπονητέ καλού, πηγαίνουν, κάνουν στο εξωτερικό σεμινάριο. Από ό,τι παρακολουθώ όμω, Νικόλα, παίρνουν και παίχτε οι ομάδε η συλλογή από ιδιωτικέ ακαδημίε. Δηλαδή, αν δουν κάποιου καλού παίκτε που είναι, έχουν τους ταλέντο, 5. που είναι ψηλό επίπεδο, του αρπάζουν. Λέω ότι του αρπάζουν. Τους λένε, ελάτε εδώ, γιατί εδώ είναι η ομάδα. Πρόσεξε όμω σε ποια ηλικία του αρπάζουν. Είναι διαφορετικό να ξεκινήσει από ιδιωτική ακαδημία και να πα στα 15-16 που πλέον ό,τι έχει μάθει, έχει μάθει. Μετά θα μάθει κάποια καινούργια στοιχεία. Θα μάθει την τακτική, δεν θα μάθει την τεχνική. Ε. Την τεχνική θα τη μάθει μέχρι μια ηλικία. Εγώ, όταν κάποιο ποδοσφαιριστή ξεκινήσει από ιδιωτική ακαδημία, καλή και μάθει την τεχνική, μετά την τακτική θα τη μάθει και στην ομάδα του και στα 15, 16, 17. Όταν όμω ξεκινήσει από ακαδημία τη ομάδα, που τα πράγματα δεν είναι σε ψηλό βαθμό, αυτό ο κοτοσφαιρσί δεν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο που θα μπορούσε να φτάσει. Ε, βλέπει, ε, εκτιμά, Σίμωρη, ότι θα αλλάξει. Γιατί θυμάμαι, είπαν ότι μετά τη γνωστή οικονομική κρίση του 2013, λόγω οικονομικού, σε κάποια στιγμή θα δούμε περισσότερου Κύπριου. Ε, είσαι αισιόδοξο ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα για τον γονιό που βλέπει τώρα πούμε την εκπομπή και έχει το παιδί του στα 8, 10, 11 χρονών σε μια ακαδημία και το παιδί του έχει φιλοδοξία να παίξει μπάλα. Το τι θέλω να είμαι και το ποια είναι θέλοντα να είμαι και ρεαλιστή παράλληλα είναι ότι με αυτά που παρακολουθούμε, αν δεν γίνει κάτι το οποίο. Να είναι να θέσει κανόνε η Ομοσπονδία. Δε, είναι αφού από εκεί πηγαζούν όλα. Και για το προηγούμενο θέμα που πήρα τον λόγο, όλα πηγάζαν από κάπου. Οπότε και αυτό Πρέπει να αρχίσει από. Μα δεν βλέπει τι γίνεται αφού από πέρσι για τον κατάλογο Β <coughs> έχουν ανεβάσει το όριο ηλικία για να μπορούν να παίρνουν περισσότερου κοινοτικού. Ήταν 21 χρόνια ο κατάλογο Β μέχρι κάτω των 21 και έγινε κάτω των 22 για να μπορούν να παίρνουν περισσότερου παίχτε. Πριν 10 χρόνια στην Ελλάδα υποχρέωναν γάμμα εθνική να έχει μέσα 5 ή 6 ποδοσφαιριστέ κάτω των 18 χρόνων βασικού. Κάτω των 18 χρόνων. Αυτό βοήθησε μακροπρόθεσμα του ποδοσφαιριστέ αυτού που έπαιζαν από τα 17, σιγά σιγά να πάνε και μέχρι η πρώτη εθνική, γιατί έπαιζαν σε επαγγελματικό επίπεδο. Μέχρι και η εθνική σε επαγγελματικό επίπεδο. Όταν η δική μα β και γ κατηγορία δεν είχε καμία. Μιλούσαμε πριν για το Σίμω, όταν βγήκε η ΑΕΣ πριν δύο χρόνια και μου λέει: Μα κανεί δεν το ξέρει. Το μόνο εμεί που το κάναμε λέει. Επειδή cool. κανένα δεν δίνει σημασία. Όταν στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία οι ποδοσφαιριστέ που παίζουν δεν του δίνει κανένα σημασία. Ε, δεν υπάρχουν ε, χορηγίε δεν ναι, υπάρχουν ναι, ναι. γήπεδα. Είναι δεν τί... αναγκάζει η Ομοσπονδία να παίζουν εκεί 10 Κύπροι. Ξέρει πόσου ξένου έχει κάθε ομάδα ξέρω, στην ξέρω, δεύτερη ξέρω, κατηγορία. Ξέρω. Έχει πέντε ξένου. Άρα κατευθείαν παίζουν 6 βασικοί Κύπροι. Και αν φέρει και κάτω των 21, σημαίνει ότι παίζουν ακόμη πιο λίγοι. Άρα ποια κατηγορία αν τελικά μπορεί να παίξει ο Κύπρο Ποδοσφαίρι. Ε, ναι, και να ετοιμάσουν παίχτε. Να ετοιμάσουν παίχτε. Ναι, να παίξουν στη δεύτερη, στην τρίτη κατηγορία να αναγκάζουν τι ομάδε να βάζουν 18 χρόνου βασικού. 4-5 ναι. λεπτά. όχι, μα πρέπει να υπάρχει υπά... πλάνο από την ίδια τη Ομοσπονδία. Σωστά είπε ο Σίμωθ. Τέλο πάντων, είναι τεράστιο κεφάλαιο. Νομίζω το προσεγγίσαμε μέχρι ενό σημείου το θέμα με του Κύπριου ποδοσφαιριστέ, του Κύπριου προπονητέ. Να πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα παιχνίδια που έγιναν στην Πρεμμύρα του Σαββατοκύρων. Ξεκινώντα από την ΑΕΛ. Ε, Είδε κάτι έτσι ε, ελπιδοφόρο στη Νέα ΑΕΛ, γιατί είναι Νέα ΑΕΛ, Σίμωθ Κρασά, με τον Τούσαν Κερκέ στον Πάγκο που είχε αναλάβει σε κάποια στιγμή στα μέσα τη σεζόν. Ε, να δούμε και πλάνα βεβαίω από το προχθεσινό 1-0 τη ΑΕΛ στο αμόχωστο. Νομίζω ότι η, αελ, η φετινή ΑΕΛ θα ίσω να έχει ένα στοιχείο που να μην το είχε κάποιε άλλε χρονιέ που είναι το, το δημιουργικό. Ναι. Ε, έχει του παίχτε που μπορούν να δημιουργήσουν. Με πρωτοστάι τον Τασίλβα. Που σημαίνει και, το, και του άλλου. Γενικότερα, σαν ΑΕΛ φέτο, με τι επιλογέ που έχουν γίνει, μπορεί να δημιουργήσει τι ηθίκε να παίξει ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι κάτι που λείπει τουλάχιστον Είχε τα περισσότερα χρόνια. Είχε ένα πρόβλημα ειδικά πέρσι με, το, με, την ανάπτυξη ναι, από τον με... Ε, οπότε αν καταφέρει να παντρέψει με λίγα λόγια το, το μέσο επιθετικό κομμάτι μαζί με τους άλλους παίχτες που είναι έγινε στα πλευρά τη επίθεση και προ τα οι παίχτε στα φτερά δεν έκαναν ε, ιδιαίτερα Γι' αυτό σου λέω πολύ, τότε και μόνο τότε θα ίσω η άλλη να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από τον Περσίνο. Ναι. Το κάνει περισσότερο από το Περσινό είναι να βγει η Ευρώπη. Δεν, είναι... Είναι. δεν τη βλέπει η δηλαδή να πηγαίνει και για. Ε, το, για ένα φέρνει, το ένα, φέρνει, το, ένα, το άλλο, θα ήταν έκπληξη. Ναι, γιατί πάντα προσπάθω να, είμαι, να μιλώ ρεαλιστικά, να πάρει η άλλη το πρωτάθλημα. Ναι, θα ήταν έκπληξη. Νομίζω ότι ξέρουμε τι ομάδε ε. έχει, έχει, να αντιμετωπίσει. Και, και δεν πώς... είναι θέμα μόνο budget, μπα... είναι και θέμα budget. Είναι και θέμα ε, ποιότητα που έχουν οι άλλε ομάδε. Που... Ενώ οι, βασικέ πρωταγωνίστριες. Ακριβώ, για αυτό το λόγο. <laughs> Τώρα, ε, πάμε και στον Νικόλα να μα πει την άποψή του Εγώ και σε... για το παιχνίδι προχτέ και γενικά για τη νέα ΑΕΛ. Έδειξε κάποια καινούργια στοιχεία σίγουρα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά δεν μπορεί να στηριχτεί σε ένα παιχνίδι που οι ομάδε είναι ανέτοιμε. Mm. Στο τέλο τη μέρα, όποιο έβαζε το τέρμα, μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι. Εγώ θα έλεγα ένα άλλο πράγμα. Το 12 όταν η ΑΕΛ πήρε το πρωτάθλημα, ήταν ολοκένουργια η ομάδα. Mm. Αλλά από το 12 μισολαβήσαν 6 χρόνια στα οποία 6 χρόνια έχουν επιτέλου καταλάβει οι ομάδε ότι αν δεν αλλάζουν τον κορμό του κάθε χρόνο, όχι το μόνο τον κορμό του, 10 ποδοσφαιριστέ δεν μπορούν να προχωρήσουν. Mm. Ο Απόλυλο Νάση, η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, 4-5 χρόνια, διατηρούν τον κορμό του και κάνουν 3-4-5 κινήσει κάθε καλοκαίρι. Η ομάδα που δεν το κάνει αυτόν πλέον, μέχρι να καταφέρει να ανταγωνιστεί τι ομάδε αυτέ, θα περάσει πολύ χρονικό διάστημα. Mm. Γι' αυτό λέω ότι πάλι η ΑΕΛ και η Ομόνια, που άλλαξαν εντελώ την ομάδα του. για ξεκίνησε... ελάφι όμω κάποιου. Περίμενε. Ο δεμοφύλακα είναι ο ίδιο. Ο Αβραμ, ο αριστερό μπακ Μι είναι. Μιλώ για το ρόστερ τη ομάδα του, το οποίο ναι. έχει αλλάξει πάρα 10 μεταγραφέ 11 με τη σημερινή. Ε, αυτό θέλω με να με πω. Με τη σημερινή του μακρύ έγιναν 11. Έκανε ναι. μεταγραφέ. Μπορεί να ξεκινήσει. σω και να, ξέρει, να ξεκινήσει με κάποιου παίχτε από πέρσι, γιατί είναι λογικό, επειδή ξέρουν το πρωτάθλημα. Αλλά στην πορεία να δούμε πώ θα πεζούν από αυτού. Λέω ότι η ομάδα η οποία αλλάζει κάθε χρόνο σε τόση νέχταση, ξεκινάμε με μειονέκτημα εναντί των άλλων. Ακόμη και η ανόρθωση τώρα είναι σε πιο καλή βάση παρά η άλλη και η ομόνια. ανόρθωση άφησε έναν κορμό. Αυτό λέω. Είναι Με. σε καλύτερη βάση από την άλλη και την Ομόνια γιατί διατήρησε τον κορμό τη όπω και οι άλλε τρει ομάδε που προανέφερα. Άρα η ΑΕΛ και η για μένα πάλι ξεκινούν από το 5-6 στην ουσία. Μόνο για αυτόν τον λόγο. Τώρα, αν... Για την Ομόνια θα μιλήσουμε μετά, αλλά για την ΑΕΛ είπε κάτι, ο Σήμος, το κάτι παραπάνω από πέρσι. Όπω την είδε του... Δεν δε σημαίνει, δε σημαίνει όμω ε, σημαίνει, δε σημαίνει ότι αυ, αυτό το οποίο είπα σημαίνει ότι τη δίνει το δικαίωμα να, να, διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Πράγμα το οποίο μπορεί να τη στοιχήσει επίση, γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλοι λόγοι. <perimeter uses> Όπω οι λόγοι που είπε ο Νικόλα, ούτω ώστε είναι ένα πακέτο των πραγμάτων. Απλά μίλησα αισιόδοξα. Ναι, ναι. Εντάξει, βλέπει όμω κάποια νέα πράγματα που. Ε, Εσύ μου πάντα του άρεσε είναι το δημιουργικό ποδόσφαιρο. Στι πάρα πολλέ συζητήσει που κάναμε όταν ήταν ποδοσφαιριστή μου, μου έλεγε συνέχεια να προσπαθήσουμε να παίξουμε, να παίξουμε, να παίξουμε. Πάντα του αρέσει μια ομάδα για να αναπτύσσεται ωραία και να παίζει. Είναι το στυλ να παίξω ωραία και Χάζω. Παράδειγμα, το στυλ του Γκουαρδιόλα. Αλλά μέσα από το ρεόν πολλέ δεν μπορεί να κερδίσει. Και τεχνίδι είναι λογικό. Η άποψη, η άποψη τότε στι συζητήσει, εντάξει, να κάνουμε για να ανοίξω μια παρένθεση, είναι ότι θεωρείται ότι είναι πιο ευχάριστο για τον το ποδοσφαιριστή. Και Αυτόματα είναι αλυσίδα με την άλλη. Την καλύτερη μπάλα για ΑΕΛ, ίσω μια από τι καλύτερε εποχέ που πρόσφερε θέαμα για ήταν όταν παίζατε εσεί ο, ο ναι. Μαχράτζε, ο Γαρπόζη. Έπαιξε, έπαιξε σπουδαίο ποδοσφαιρό για ΑΕΛ. Τότε θυμάσαι, σε μια είναι... άλλη εποχή. Μιλούμε Στον για πριν 15 ακόμα χρόνια. Ο κορμό τη ΑΕΛ ήταν. Ναι. Ο, ο, ο... θεαματικό ο... ποδοσφαιρό. Ε, ναι, εκείνη, εκείνη την εποχή. Ακριβώς. Ναι. Και μετά, πούμε, κάποιοι παίχτε πήραν μεταγραφή και πήγαν παρακάτω. Το, λοιπόν, ε, για την ΑΕΛ, το ερώτημα είναι πού την βλέπει να πηγαίνει. Ε, με... <laughs> τα... <laughs> ο... Βάσει όπως... και αυτό που είπα, θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί πολύ να χτυπήσει την τετράδα που ήταν και πέρσι στα ψηλά στρώματα. Ναι. Δηλαδή θα είναι έκπληξη για μένα αν ή η ΑΕΛ ή η Ομόνια καταφέρει να μπει στην τετράδα. Η ΑΕΛ Λόγω... η Ομόνια. Και η ΑΕΛ και η Ομόνια. Παρόλο που πήραν πολύ καλού ποδοσφαιριστέ, δεν αφιβάλλει κανένα γι' αυτό, θα το αποδείξουμε στη συνέχεια. Αλλά στο τέλο τη μέρα, όταν μια ομάδα είναι η ίδια από τι προηγούμενε χρονιέ και απλά κάνει τρει-τέσσερι προσαφαιρέσει, θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη και θα έχει Λέλα, παραπάνω. Θα, να, θα, να βάλω κάτι άλλο στη συζήτηση τώρα. Να δούμε και πλάνα τη Ομόνια, πώ κέρδισε Προχθέ 1-0 την αρχή Ορόκληνη, η ομόνοια πιο παλιά, ή πιο παλιά, και τώρα λέγαμε ότι είναι και η δύναμη του κόσμου. Δηλαδή, αν κάνει καλό ξεκίνημα, μετά θα τη πρόξει ο κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα τώρα ε, κάπου δεν μπορούμε να το πούμε με την έννοια ότι επηρεάζεται η προσέλευση από την κάρτα φιλαθλού, επηρεάζεται από το ότι η οργανωμένη πλέον η Θεία 9 έχει πάρει ένα άλλο δρόμο, γιατί έχει κάνει ένα άλλο σωματείο, δεν θα πηγαίνει στου αγώνε και ξέρω εγώ τα γνωστά να μην τα επαναλαμβάνουμε. Ε, δε, δε, ε, ε, λένε πολλοί ότι είναι γωνιακό μαγαζί. Το αγόρασε ένα επιχειρηματία αυτό το μαγαζί με εταιρεία από Παπασταύρου και έχει το cash τώρα. Οι παίχτε είναι πληρωμένοι και πιστεύει ο Μονιάδης ότι φέτος τα πράγματα θα είναι αλλιώ. Γι' αυτό ξεκίνησα πριν ότι η Άλτη του 12 που ήταν ολοκενούργια ομάδα ήταν 6 χρόνια πριν Λέω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμη και η όθηση του κόσμου που λε, οι προσοριστέ που έρχονται στην Κύπρο πλέον έχουν παίξει σε τόσο γέμματα στάδια που πλέον και με τη μείωση των φιλαθρών που έχουμε, δεν θα του επηρεάσει το... αν έχουν 5.000- 10, 10.000 η ομόνια ή η ΑΕΛ ή οποιαδήποτε ομάδα πάνω στην Κερκίδα. Το σημαντικό είναι οι βάσει που βάζει. Αν η ομόνια βάλει επαγγελματικέ βάσει, αν η ΑΕΛ βάλει επαγγελματικέ βάσει, τότε θα σου πω με σιγουριά ότι σε 2-3-4 χρόνια θα μπορέσει να χτυπήσει και πρωτάθλημα και κύπελο. Αλλά μέχρι όταν αυτό το πράγμα γίνεται μόνο μία χρονιά. Η ομόνια πέρσι λέγανε όλοι στην προετοιμασία ότι θα πάει η αέρα. Μετά δύο-τρία <στονίτια> παιχνίδια διώξαν και τον προπονητή και αυτοί οι 15.000-12.000 που είχε στην Πρεμιέρα αν κατάληξαν στο τέλο τη μέρα. <στονίτια> να τα έχει τα αναλυθεί, αναλυθεί ο Μίλτο Νικολά έχει αναλυθεί κατά κόρον γιατί η ομόνια έσπασε τα μούτρα τη. Δόθηκε ε, ε, ανοιχτή επιταγή στον Πάμπο Χριστοδούλα, τα χειριστεί όλα τα ζητήματα, να μην τα επαναφέρω. Ε, και τελικά τα έκανε θάλασσα ο Πάμπο. Είναι μια πικρή αλήθεια αυτή. Θέμα, ε, ενώ φέτο πάει η ομόνια σε ένα μοντέλο τη ΣΑΕΚ λίγο πολύ. Δηλαδή πήραμε ένα Ισπανικό τεχνικό διευθυντή, έφερε ένα Ισπανό προπονητή. Έχουμε όμω τη ρευστότητα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, προχτέ, α πούμε, ακούσαμε ότι πληρώθηκαν οι παίχτε πριν κλείσει ο μήνα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια ακούγαμε χρωστούν του παίχτε τη Ομόνια. Όλο αυτό περιμένει ο Ομόνια τη, ότι θα λειτουργήσει θετικά στη λειτουργία στην όλη η ΑΕΚ. Πόσα, χρο... η ΑΕΚ πόσα χρόνια έχει αυτό το μοντελό, ε, 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 ε 7-8 χρόνια. 7-8 χρόνια και ναι. τα τελευταία ε, χτυπάει το πρόθυμα. Και τι έχει κάνει τα 7-8 χρόνια, ακόμη δεν πήρε πρόθυμα. Άρα, αν μπορεί να συζητούμε ένα στραπ 7-8 χρόνια εδώ ότι η ΑΕΛ ξεκίνησε και η Ομόνια. Για να η Ομόνια μοντέλο... είναι πολύ, διαφορετικό και πιο μεγάλο μαγαζί. Ναι, απαντά όμω ο ίδιο την ερώτηση που μου κάνει. Ότι θέλει χρονικό διάστημα ναι. αυτό για να πετύχει. Μπορεί να υπάρχει ρευστότητα, μπορεί να υπάρχει κόσμο, μπορεί να είναι γωνιακό μαγαζί. Όμω, ένα καινούριο πλάνο το οποίο υπάρχει θέλει το χρόνο του μέχρι να δώσει αποτελέσματα. Γιατί ήδη οι άλλε ομάδε αυτό το πλάνο το πε, είναι σε 4-5 ναι. χρόνων πλάνο. Εντάξει, αυτό είναι ένα μήνυμα και στου ομονιάτε τώρα που βλέπουν την εκπομπή. Να μην ενθουσιάζονται. Ακριβώ. Δηλαδή, 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 Όχι, νομίζω, νομίζω ότι κάπου έχουν οριμάσει σε εισαγωγικά στον τρόπο που σκέφτονται. Επειδή την έπαθαν πέρσι που ήταν πολύ, θυμάστε τι γινόταν στι πλάτρε, στα γεφυλικά, δεν ξέρω εγώ. Και... Πολύ μου στην πρώτη προπόνηση φέτο στην ομόνια φώναξαν ομόνια λαό προάθλιο να πάλι, γι' αυτό δεν θα με πείσει. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Ε, Αν είσαι ομόνια όμω. Περίμενε. Αυτό βγαίνει αυθόρμητα. Αν είσαι ομόνια και έχει πόσα προαθλήματα, πάνω από 20. Εντάξει, 20 πόσα είναι, ξέχασα και πόσα είναι ακριβώ. Βάζουν κατευθείαν πίεση στον καινούριο πρόεδρο, στην καινούργια διοίκηση, στου καινούριου ποδοσφαιριστέ και αυτή η διοίκηση. Αυτή... Δηλαδή ο πρόεδρο τον... ευγήκε, ο διοκτήτη ευγήκε και είπε φέτο δεν πάμε για προάθλημα. Μα Έλεγα το είπε χρόνο. και ο Πάμπο ο Χριστοδούλου πέρσι ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε πρωτάθλημα. Προσπαθούν να κερδίσει χρόνο, αλλά το, το χρόνο δεν τον καταλαβαίνουν. Κάνουν ένα ωραίο φιλικό, ενθουσιάζονται. Δεν είναι μόνο για με την ομόνια αυτό. Είναι σε όλε τι μεγάλε ομάδε στην Κύπρο. Απλά εγώ επιμένω ότι αν δεν υπάρχει πλάνο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, δεν πρόκειται ναι. να πετύχει τίποτα. Ναι. Ο Σίμω, τι λέει ε, για την ομόνια. Το, το, το πώ επικοινωνεί είτε του στόχου μια ομάδα, είτε γενικότερα το πώ λειτουργεί ένα σωματίο είναι αυτό που κερδίζει χρόνο πολλές φορές, γιατί που κερδίζουν χρόνο οι ομάδες. Ναι. Τώρα ο κόσμος, ε, επειδή μπορεί να ακουστεί και λίγο ε, ρομαντικό, ναι, κάθε ομάδα πρέπει, είναι υπεύθυνη να εκπαιδεύσει για τον κόσμο τη από τη στιγμή που θέλει να εξυγχρονιστεί και η ίδια. Και το να εκπαιδεύσει τον κόσμο τη ίσως μια αρχή να ήταν ναι, αυτό, ότι λίγο πολύ στόχοι και ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα να υπάρχει ε, και η και ο επαγγελματισμό και η έγκλη που το ένα φέρνει το άλλο στο ποδόσφαιρο καταλήγει στου παίχτε. Ναι, αλλά έχει, εσύ, αυτό που λέει και ο, είναι για το θέμα της επικοινωνία είναι σωστό που είπε ότι πρέπει να ξέρει τι λε και στον κόσμο. Δηλαδή, όντω να ε, υπάρχει μια διαφορά. Ε, Κάποιοι το... έχτισαν κάποια πράγματα εδώ και χρόνια, εσύ έχτιζε Μα... και καλούσε και τώρα πάνε να χτίσει κάτι καινούργιο. Εντάξει, αυτό το κεφάλαιο σίγουρα επειδή το ποδόσφαιρο το ίδιο χρειάζεται όπω και η πολιτική τεχνοκρατία. Εγώ βρίσκω τον λόγο κυρίω που υποφέρουν αυτέ τι ομάδε, ότι υπάρχει έλλειψη πρόσληψη ναι. αξι... προσωπικού. Αξιώσεις, πλέπετε, το οποίο θα μπορεί να ελέγξει. Η ομόνια, να... ομόνια τώρα έχουν κάνει πολλέ προσλήψει. Δηλαδή, έβαλαν τεχνοκράτε να... να. Μα προσλήψει το θέμα είναι <laughs> το κεφάλι που το ψάρι, πώ είναι η πόρη. Υπάρχει μια. Α... ακριβώς... Ακριβώ. Να δούμε πώ θα, θα πάει όμως. Να περιμένουμε να δούμε αυτό το καινούργιο project την ομόνια πώ θα λειτουργήσει. Θα πάμε διάλειμμα τώρα. Που λέει από το κοντρόλο Γιώργος, θα τα πούμε ξανά σε λίγα λεπτά. Βλέπετε την εκπομπή Capital Post που έκανε κάνει πρεμιέρα απόψε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστροφή στην εκπομπή Capital Sports, πρώτη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με φιλοξενούμενους Σίμω Κρασά και Νικόλα Μαρτίδη, Μιλήσαμε λίγο για την ΑΕΛ, για την Ομόνια. Θα μιλήσουμε και για την ανόρθωση για το παιχνίδι τη εχθέ. Θα μιλήσουμε, αν προλάβουμε, και για του Ευρωπαίου. Ε, η ανόρθωση με γκολ του Μικελ Ντάτζε, ε, ένα δεκάλεπτο περίπου, περίπου πριν το φινάλε, κατάφερε να πετύχει το διπλό. Πάντω ήταν είτε, 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 είτε μια νίκη έτσι που ψυχολογία και ηρεμία. Ε, Νικόλα, αυτή για την ανόρθωση. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι μετά την αποκλεισμό από τη Λάτση, Κάπου ανακατώθηκαν λίγο στην κύρια. Ήταν και για τι τρει ομάδε ε, ναι, το 1-0 ας... που κέρδισαν πολύ δύσκολα και οι τρει. Μια νότα αισιοδοξία. Από την άλλη, θα είναι μια αγωνιστική και μετά θα έχει ξανά. Ε... Μ, όχι, ομονή αφού τώρα θα κάνει τρει εβδομάδε χωρί αγώνα. Ναι, Λέω ότι το πρόθυμα θα έχει ακόμα μια αγωνιστική. Μετά θα ξανακάτσουν και έτσι οι ομάδε θα ετοιμαστούν πιο εύκολα. Είναι διαφορετικό να ξεκινά με τρίποντον και διαφορετικό. Να χάνει του βαθμού. Πόσο μάλλον για την Ανόρθωση, είναι όπω περιμένει. Αλλά είχε πλάνα από το παιχνίδι του Μακάρι, όταν. Η ναι. Ανόρθωση μετά των ευρωπαϊκών αποκλεισμών και τα διάφορα συμβάντα που έγιναν και στα αποδητηρία τη. Αυτό ε... είναι το Μακάριο να δούμε τα πλάνα. Ε, την νίκη τη ανάρθρωση, γιατί αυτό είναι από άλλο παιχνίδι. Ε, Τέλο πάντων. Ναι. Ε, η νίκη τη ανάρθρωση θα τη κερδίσει χρόνο. Θυμάμαι πέρσι την ανάρθρωση πάλι στι πρώτε αγωνιστικέ με το ζόρι 1-0 και τη είχε δώσει. Ε, την ευκαιρία να δουλέψει και ήταν πρώτη μέχρι το τέλο του πρώτου γύρου. Φυσικά οι άλλε ομάδε είχαν ε, παιχνίδια και λίγα. Εφέτο που έχουν και περισσότερου στόχου, ε, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζει με τον α' β' τρόπο. Είτε με τον Δημητρίου στο τέρμα, είτε με τον. Ναι, να δούμε για θα Θεοκαρίσι μέχρι αύριο αν θα πάρουν άλλο δεματοφύλακα ή θα παραμείνει ο Φιλκέιρα που είχε ένα τραυματισμό χθε. Βασικά ενοχλήσει. Την βλέπει, είπε κάτι πριν για για τότε έχει κορμό και φέτο θα. Α, πε, πε, φυσιολογικό είναι να περιμένουν περισσότερα οι οπαδοί της. Την βλέπεις φέτος να διεκδικεί μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα για τον Ανορθωσιάτη. Τη βλέπω να μπορεί να μπει φίνα στην τριάδα. Για το πρωτάθλημα το βλέπω πολύ δύσκολο. Γιατί. Για, 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 το ότι οι τρεις οι ομάδες οι προηγούμενες είναι έτοιμες ομάδες, χρόνια τώρα, από Έλα, από Απόλληλων, ΑΣΑΕΚ και η ανόρθωση κάνει αυτό το χείρημα δεύτερη χρονιά. Γι' αυτό λέω ότι ίσω καταφέρει να μπει φίνα στην Τριάδα. Αλλά για να φτάσει μέχρι τέλο πρέπει να τη βγουν όλα θετικά. Και αν προσέξετε, το ρόστερ τη Ανάσταση ναι, έχει μεγάλωση σε σχέση με πέρσι, που είχε 12-13 φωτοσφαιριστέ. Αλλά πάλι, αν δούμε τα ρόστερ των ομάδων, για να βγάλει ένα μαραθώνιο 32 αγωνιστικών φέτο, θα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει μέχρι τέλο και πρέπει να είναι πολύ τυχερή από άποψη τραυματισμών, καρτών κτλ. Μια ομάδα η οποία έχει πιο μικρό μπάτζιτ άρα και πιο μικρό ρόστερ, πρέπει κατά τη διάρκεια τη χρονιά να τη συμβούν. Απειροελάχιστα σε σχέση με του υπόλοιπου. Με, Γιατί... ε, με το ότι έχει ανέβει το μπάτζετ, Σίμω, δηλαδή έφεραν λαβόρδια, ανεξαρτήτω αν άνθρωπο είναι ανέτοιμο ακόμα. Ε, έδωσαν κάποια λεφτά για να κρατήσουν τον Τουρί, ε, κράτησαν τον Ράγιο. Ε, 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 εσύ πώ βλέπει, βλέπει την άνθρωπο να μπορεί να το διεκδικήσει. Γιατί ε, πέρσι το, δεν το budget, μίλησαν ποτέ για πρωτάθλημα. Το μπάτζετ μια ομάδα γενικά δεν καθορίζει και αυτόματα το στόχο. <χω> το είναι το... την τελική θέση που θα, <τέλει> που, θα... <τέλει> που θα, πάρει μια ομάδα στο, στο τέλο τη σεζόν. Αυτό που... που, θα δημιουργήσει όλο αυτό είναι η κουβέντα που κάναμε για πιο πριν που είπε ο Νικόλα. Δηλαδή είναι το, το σύνολο γενικά ε, της τη λειτουργία τη ομάδα, η φιλοσοφία γενικά στο πώ παρουσιάζεται, ποιου παίχτε έχει, ποιους, ε, σε ποιου επενδύει και, σε πιο... και ποια στρατηγική γενικά ακολουθεί η ομάδα. Τώρα η ανόρθωση είναι το ξεκίνημα τη, αυτό που είπε ο Νικόλα. Οπότε θα συμφωνήσω ότι και εγώ μέχρι εκεί γενικά συμφωνώ. Ε, ε, το πιστεύω είναι πιο όρθες. παλιά. Τώρα θυμήθηκα ότι πριν από 10-15 χρόνια λέγαμε είναι η ανόρθωση και το γήπεδο τη, ξέρω εγώ. και αν, αφού έβαλε και περισσότερα λεφτά στο budget, ξέρω εγώ, ε, Τώρα έχουν μεταβληθεί τα πράγματα. Αυτή την παρατήρηση κάνω βάσει και ε, αυτό που ανέφερε ο Νικόλα. μέτρα τόσο, τα, τα χρόνια που ε, τα συζητούσαν ε, οι φιλάθλοι μεταξύ του και λένε ε, τώρα αυξήθηκε το budget. Αυξάνεται ένα μπάτζετ, να πούμε έτσι θεωρητικά τώρα. Η άνθρωπο πήρε τον Λαβόρδε έξτρα και τον Κατσαράβα. Mm. Αν όμω του υφιστάμενου ποδοσφαιριστέ έχει δώσει αύξηση, σημαίνει ότι αυτόματα πήρε δύο παίχτε. Δεν σημαίνει ότι αυξήθηκε το budget, σημαίνει ότι πήρε 7-8 ποδοσφαιριστέ. Από την άλλη, αν έπαιρνε 7-8 ποδοσφαιριστέ, σημαίνει ότι κατευθείαν θα είχε μειονέκτημα γιατί πόσο θα, θα χαλούσε τη χημεία. Άρα, είναι σιγά σιγά που πάει πλέον έτσι όπω είναι τα πράγματα στο επαγγελματικό ποδοσφαίρο. Πρέπει να είναι όλα με πλάνο και σιγά σιγά δεν μπορεί μια ομάδα από τη μια μέρα στην άλλη Άνωστε, να κάνει μια μεταγραφή. Αυτό που λε είναι σωστό με την έννοια ότι βλέπουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Μέχρι και μια ομάδα δεν κάνει καμία μεταγραφή. Για παράδειγμα, η τότε η δεν από πέρσι. έκανε καμία μεταγραφή. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα είναι καλύτερη από πέρσι. <laughs> τα έχουν... είναι για το θέμα του γηπέδου όμω που δεν έκανε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί θέλω να το τελειώσω. Ε, ναι, θα μπορούσε να κάνει μία μεταγραφή, όχι να Να μπορούσε να κάνει μία, να κάνει δύο. Δεν λέμε yeah. να κάνει πέντε έξι, αλλά δεν έκανε. Και οι ποδοσφαιριστέ πλέον έχουν οριμάσει, έχουν γίνει καλύτεροι. Δουλεύει με το ίδιο ρόστερ, άρα έχει χημία. Ξέρει ο ένα ποδοσφαιριστή τον άλλο ε, απ' έξω και ένα κατωτά. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό. Ε, τώρα οι ομάδε. Και σε, ε, να πούμε και κάτι άλλο. Σε εκείνο το επίπεδο, όταν πα να φέρει ενέσει ποιότητα, ένα ποσοσφαιριστή εκείνη τη ποιότητα μπορεί να μπει και να κάνει τη διαφορά σε, ένα, μια, mm. σε μια ομάδα. Τώρα, μιλάμε για την Κύπρο μου, μπορεί να φέρει ποσοστέ που είναι ποιοτικοί, mm. αλλά είναι ποιοτικοί για το πρωτάθλημα mm. μα που δεν σημαίνει ότι απαραίτητα μπορεί mm. να μα και επηρεάσουν εκεί, τόσο εκ, το πρωτάθλημα για την ομάδα. Έχει τα λεφτά να πληρώσει για να φέρει έναν ποιοτικό παίχτη. για τη θέση 8, α πούμε. Θα πληρώσει πολλά λεφτά για να φέρει έναν παίχτη που θα πάει σε γύρω. Εδώ δεν μπορεί να πληρώσει όμω. Ο Αποέλ ξέρω εγώ μπορεί να πληρώσει να δώσει. Και, και... να πληρώσει να δώσει Λεφ. τη διαφορά, αντι... αναλογικά να πληρώσει τη διαφορά, δεν θα κάνει τόση διαφορά όσο παράδειγμα μπορεί με. να κάνει ο Ρονάλτο στη Γιουβέντου, λέω εγώ τώρα. Απλώ Για... έχω, έχω, ένα μήνυμα από κάποιον σε σχέση με κάποια πράγματα που είπε πριν. Δε, ε, Τέλο ενημέρωσε τον Μαρτίδη ότι η ξεκίνησε μόνο με τέσσερι νέου παίχτε. Από ΕΛ και ΑΕΚ και Απόλωνα έχουν πιο λίγου στην 11 του, εννοεί περσινού. Ας το δει, εντάξει, ε, δεν δει, μίλησα, να απαντήσω αμέσως, δεν ούτε. μίλησα για εντεκάδα. Μίλησα για ρόστερ 25 ναι. ποδοσφαιριστών, ναι. ότι όταν μία ομάδα φέρνει 10 και 12 καινούργιους ποδοσφαιριστές <κοί> και όπως είπα ο Κέρκε μπορεί τώρα να κατάλαβε ότι στην αρχή δεν μπορεί να βάλει όλους τους καινούργιους και ξεκίνησε με πολλούς περσινούς ποδοσφαιριστές. Και Yeah. με το ξύλωμα με λίγα λόγια. Ναι, ναι, το ξύλωμα δεν κάνει καλό. Ο Κέρκες λέω άφησε τους περισσότερους βασικούς στην εντεκάδα. Γιατί δεν ήθελε κατευθείαν να μπει στο καινούργιο πρωτάθλημα με καινούριου ποδοσφαιριστέ που δεν ξέρουν το πρωτάθλημα. Αν δεν το κάνει και αυτό, είναι εύλογο αυτό που έκανε. Αν έβαζε μόνο καινούριου ποδοσφαιριστέ και πιο ποιοτικοί να είναι, ίσω να μην είχε το αποτέλεσμα που είχε χτε. Ναι. Λέω ότι μακροπρόθεσμα το ότι μέσα στην 25η έχει 10-12 καινούριου ποδοσφαιριστέ είναι μειονέκτημα σε σχέση με την... ναι. απόλυ και τον Απόλαν και την ΑΕΚ που στην 25η έχουν 3-4 καινούριου ποδοσφαιριστέ. Ναι. Αυτό είπα. Ναι. Ναι. Ντάξει, το θέμα είναι όμω και αυτοί οι καινούργιοι ποδοσφαιριστέ, αν είναι καλύτεροι ποιοτικά από αυτού ε, που έφυγαν. Δηλαδή στη θέση 10, για παράδειγμα, σίγουρα έφερε έναν πολύ ποιοτικό παίχτη. Ξέρω εγώ, ε, σε, σε θέση δεξίμπακ, μπακ, ήταν ο Αϊρό, τώρα έφερε έναν άλλο που είναι πιο νεαρό. Εξαρτάται και η αντικατάσταση αν, που κάνει. Αν είναι πετυχημένη. Ναι, ναι το λοιπόν. Να πάμε, επειδή <στοντ'> μειώνεται ε, και ο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα, να προλάβουμε να πούμε και δύο για του Ευρωπαίου που παίζουν την Πέμπτη. η ε, σε ποια ομάδα σήμερα δίνει περισσότερε πιθανότητε βάσει των αποτελεσμάτων στα πρώτα παιχνίδια. Η ακη έφερε 1-1 με την Τρεντσί στη Σλοβακία. Ο Αποέλ νίκησε 1-0 την Αστάνα. Παρεπτόντω έφυγε η αποστολή για το Καζακστάν. Μάλλον φεύγει 9 η ώρα. Ε, και ο Απόλυνα έχασε 3-2 από τη Βασιλεία. Να βλέπει σενάριο να περάσουν και οι τρει ή το βλέπει απομακρυσμένο. Φυσικά, φυσικά. Ναι, πιστεύω ότι και οι τρει ομάδε έχουν τι δυνατότητε να περάσουν. Όχι. Ε, ναι, αλλά ο Απόλυνα παίζει με μια ομάδα που θεωρητικά είναι υψηλότερο επίπεδο. Έστω και αν έχει το ένα το 3-2 που έχασε και με ένα μηδέν περνά. Είναι τόσο εύκολο να το πετύχει. έτσι, έτσι νιώθω και είναι η άποψή μου. Για, για να λέω ότι έτσι νιώθω σημαίνει ότι έχω λάβει υπόψη ότι ναι, ο Απόλλωνα έχει την ομάδα, έχει την κουλτούρα πλέον να τη διαπεράσει στου παίχτε που είναι μέσα, ότι μπορεί να περάσει. Παίζει, έχει του παίχτε να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να δημιουργήσει, έστω και αν είναι καλύτερη η άλλη ομάδα. Στην Κύπρο, εγώ του δίνω προβάδισμα. Εντάξει, έχει αυτό που είπε, έχει ένα μετάλλιτι ευρωπαϊκό. Διότι έχει αφήσει με την νης πριν από 6 χρόνια. Είμως. Έχει βγάλει τη Λοκομοτίβ με διπλό σπουδαίο. Ε, εντάξει, πέρσι η ομάδα που έβγαλε η Μίτη ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και πήγε ε, στου ομίλου. Το θέμα για τον Απόλαιο, νομίζω, μένοντα τον Απόλαιο, είναι να μην δεχθεί γκολ κατά την άποψή μου το κλειδί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, Νικόλα. Αν δεχθεί γκολ, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και με 2-1 περνάμε. Ακριβώ με το 3-2 μπορεί να περάσει και με 2-1. Αλλά ίσω είναι η μόνη από τι τρει ομάδε που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη Βασιλεία. Γιατί είχα ρωτηθεί πριν λίγε μέρε και λέω: Αν μια ομάδα από τι τρει από Ελλάδα από Λεωνάκ μπορεί να περάσει τη Βασιλεία, αυτή είναι ο Απόλαιονα. Γιατί, γιατί το έχει, το Γιατί έχει και την ομάδα, την είδαμε πέρσι ότι σε μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιζε το ποδόσφαιρο που έπαιζε και παίρνει και τα αποτελέσματα. Και με πείθει ότι μπορεί να το κάνει και σε αυτή να παίρνει τη Βασιλεία. Αλλά αν βάλω πιθανότητα, θεωρώ ότι η AIC έχει πολύ περισσότερε πιθανότητε <σομίως> από του άλλου δύο για να περάσει. Με, μετά το ΑΠΟΕΛ και μετά ο ΑΠΟΕΛΟΝΑ. Ναι, Αυτή είναι η σειρά. Πρώτα ΑΕΚ, πρώτα πρώτα μετά το ΑΠΟΕΛ και ναι. μετά ο ΑΠΟΕΛΟΝΑ. Μπορεί τώρα... να περάσουν και οι τρει. εγώ η άποψη ότι να περάσουν και οι τρει το βλέπω δύσκολο να περάσουν και οι τρει. Θα είναι το ιδανικό και μακάρι να περάσουν και οι τρει. Και δεν μα ενδιαφέρει αν θα υπάρξει πρόβλημα με τα αποτελέσματα. Τα τα πρώτα ίσω ήταν ιδανικά. Ένα μηδέν μέσα στην έδρα σου είναι ίσω το καλύτερο αποτέλεσμα. για τον Απόλαιο υπάρχει και το θέμα του προβλήματο με την έδρα. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει το 12 τον παίχτη. Επειδή σήμερα υπήρξε κριτική στη διοίκηση για την κάρτα φιλάθλου. Για Δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε για την κάρτα φιλάθλου. Αλλά πέστε μα έτσι μια άποψη από ένα λεπτό. Ε, Πώ θεωρεί σωστό το μέτρο, ε, θα πάρει να κάνει κάρτα φυλάθου, γιατί υποχρέωνονται όποιον και οι πρώην ποδοσφαιριστέ να κάνουν κάρτα Φιλάθλου. και οι νημοδοσφαιριστέ. Δεν μπορούν να πάνε να δουν αγώνα άλλη ομάδα χωρί να έχουν την κάρτα. Ναι, ακριβώ. Ε, γέρνω αν υπήρχε μια ζυγαριά. Γιατί δεν θέλω να είμαι απολύτω και σε και την άποψη του καθενό. Έχω ισχυρή γνώμη σε αυτό, αλλά δεν, θέλω να, δεν έχω τον χρόνο να την αναλύσω γιατί. Mm. Με, το που α, με, το που, ανοίξω τη συζήτηση, ε, πιστεύω ότι δεν θα μας καλύψει με τίποτε χρόνο, ο χρόνος, αλλά γέννο... Αλλά είσαι υπέρ, θα βάγεις κάρτα, είσαι υπέρ. Ε, 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 αν ήμουν φιλάθλος, να στο πω έτσι, θα... Ίσως να μην κανένα, αλλά αλλιώς αξιολογεί ένας φιλάθλος και αλλιώς το αξιολογώ... Θέλω να πιστεύω ότι έχω μια διαφορετική άποψη, την οποία μπορώ να την υποστηρίξω διαφορετικά. Είναι γιατί πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί Πραγματικά στην Κύπρο να, να ζήσουμε διαφορετικέ καταστάσει χωρί να γινόμαστε ρομαντικοί και αυτά τα οποία έχουμε ζήσει και το πώ τα έχουμε αξιολογήσει και από την εμπειρία μα είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται σωστά ή τουλάχιστον δεν προσεγγίζεται με τον κατάλληλον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να έχει αντίκτυπο λιγότερο για κάποιον που θα τον, δεν θα τον πειράξει να πάει γήπεδο. Όμω σε μια κοινωνία που το ποδόσφαιρο όπω και η κάθε κοινωνία έξω που ζούμε, δεν μπορεί να ξεχωρίζει ένα κομμάτι και κάποιε κατηγορίε τη. Οπότε συνεπάρχουν όλα. Ναι. Ο Νικόλα ο Μαρτίδη τι λέει, Γιατί είναι το θέμα των τελευταίων εβδομάδων. Ναι, να πω με δεδομένα και ψυχρά το πράγμα. Ναι. Όταν πηγαίνω σαν Σαφίλαθρο στο γήπεδο και βλέπω 4-5 άτομα να ρίχνουν πράγματα μέσα ή να μπαίνουν μέσα και να παίζουν ξύλο με του απέναντι. Ναι, αυτού θέλουν να ξέρουν τα ονόματα του για να του βάλουν Ελάχι, να του Υπάρχει στη το σύστημα να του συλλάβουν. Σε κάποια γήπεδα δεν υπάρχει. Είναι το, να... πρω... είναι το πρώτο βήμα Λε. το να ξέρουμε τι είναι μέσα στο γήπεδο. Άρα αυτό που θα θέλει να κάνει τη φασαρία του θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά, ώστε να μην σταματούν τα παιχνίδια, να μην κινδυνεύει το κάθε παιδί, ο κάθε φιλάθλο που είναι μέσα στο γήπεδο. Και στο τέλο τη ημέρα, μα ενοχλεί τόσο πολύ να δώσουμε τα στοιχεία μα για να βγάλουμε μια κάρτα φιλάθλου για να νιώσουμε και εμεί πιο ασφαλεί όταν πάμε στο γήπεδο από τη στιγμή Τελα, που τα οπότε στοιχεία μα τα δίνουν κάθε α, α, μέρα. Ένα που έχει επιφυλάξει και διαφωνεί και είμαι ένα από αυτού που διαφωνώ και το λέω καθημερινά και στο ραδιοφωνό. Λέει ότι έπρεπε να γίνουν κάποια άλλα πράγματα και δεν είναι το νούμερο ένα η βία στου αγωνιστικού χώρου το πρόβλημα. Είναι κάποια άλλα και κυρίω η διαφθορά. Ο ΚΟΑ, η ΚΟΠ, η κυβέρνηση έχουν χτυπήσει τη μάστιγα διαφθορά. Γιατί και αυτοί, κάποιοι που αντιδρούν Πολύ από Αυτό... αυτού που λένε του ταραξίε Δι... σκέφτονται Δεν... τη διαφθορά. Σκέφτονται το διαιτητή που εξυπηρετεί συμφέροντα. Σκέφτονται το διαιτητή που έχει κομπό και είναι πιόνι κάποιον για να στήσουν ένα παιχνίδι. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτά που είπε. Ναι. Προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα. Είναι ε, μια κίνηση προ τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η διαφθορά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Απλά αφού πάνε να λύσουν έναν από αυτά, ίσω να κάνουμε μια... ένα ναι. μικρό βήμα. Τουλάχιστον να το υποστηρίξουμε, δεν νομίζω να στοιχήσει σε κανέναν οτιδήποτε να πάει να βγάλει την κάρτα. Έμπαιρνα χτε στο γήπεδο για να δουν την ομόνοια. Ναι. Και φώναζαν ότι το μέτρο κατευθείαν είναι χάγια, γιατί καθυστέρησε η διεξαγωγή του αγώνα. Έχει ένα μήνα που του λένε να πάνε να βγάλουν και ήθελαν να πάνε να βγάλουν κάρτα την ώρα που θα έμπαιρναν μέσα στο γήπεδο Έτσι, αυτό και καθυστέρησε η τη διεξαγωγή του αγώνα. Και μετά βρήκαμε ότι φταίει το μέτρο. Πήγαινε, βγάλε την κάρτά σου. Καθημερινά. Δεν, έχουμε και χρόνο να το αναλύσουμε. Ευχαριστούμε τον Νικόλα Μαρτίδη ευχαριστούμε τον, Νίκο Κρασά, τον Σίμο Κρασά που ήταν απόψε κοντά μα. Εμεί θα τα πούμε ξανά την άλλη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα στι 8. Συνεχίζεται και αυτή η χρονιά η εκπομπή Capital Sports. Ευχαριστώ και τα παιδιά που ήταν πίσω από τι κάμερε. Καλή σα νύχτα.